Είμαστε έτοιμοι, γυρίζουμε. Ωραία. Unboxing και καλά. Σήμερα θα δώσουμε απάντηση σε πολλές ερωτήσεις που είχες και εσύ ο ίδιος. Στράτο, τι κάνουμε με τα άλατα. Έχω πιστεί πλέον και συζητώντας με το φίλο μου τον Γρηγόρη από τη Βόνιτσα που ήταν ειδικό στα νερά, μου είπε ότι αυτά οι μαγνήτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο όντως κάνουν δουλειά. Τώρα κατά πόσο κάνουν και τα λοιπά, έχω περάσει στο παρελθόν. Παλιά περνούσα στους εναλλάκτες ζεστού νερού Χρήστα, Γκιντουράμι, Σατούρν, αυτούς τους μικρούς, και θέλω να πιστεύω ότι βλέπαμε μια διαφορά. Σήμερα μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε στα χέρια μας αυτό το προϊόν, θα το κάνουμε και σαν παζάρι, πώς το λένε, το οποίο το πήραμε από την εταιρεία, σαν αναφέρουμε και την εταιρεία, έτσι, Dimco, Δημοβασίλης. Δημοβασίλη, Dimco, Δημοβασίλη, ναι, σωστά. Dimco, Δημοβασίλης. Τους πήραμε τηλέφωνο την Παρασκευή, νομίζω. Η τιμή του λιανικής είναι στα 2,60, αν θυμάμαι. 2,60. Παρασκευή το παραγγείλαμε. Δευτέρα σήμερα, την πρώτη εργάσιμη το είχαμε, το πήραμε στα χέρια μας. Αυτό το μηχάνημα, τα μισά από ό,τι λέει, αν κάνει, είναι κορυφή. Στην ουσία είναι ένας, από ό,τι έχω καταλάβει, ένας ηλεκτρικός μαγνήτης. Σωστά το λέω? Ηλεκτρικός μαγνήτης. Προέλευσης, είπαμε. Είναι σουηδικός. Σουηδικός. Μου άρεσε πάρα πολύ που έχει μέσα το manual, το βιβλίο του, στα σουηδικά. Και έχει μέσα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ένα σκασμό χαρτιά στα ελληνικά. Μπράβο τους μάγκες, και έτσι είναι το σωστό. Λέει πάρα πολλά μέσα, να κάνουμε, μην κάτσουμε να τα αναλύουμε τώρα, αλλά από αυτά που λέει, τα μισά να κάνει, για μένα το πήραμε δοκιμαστικά. Είχε σοβαρό θέμα με τα άλατα εδώ στην περιοχή σας και μου λέει, Στράτο, ας το δοκιμάσουμε, η τιμή ούτε κλαίει ούτε γελάει, φυσικά. Συνοδεύεται, είπαμε, μέσα έχει αυτό το νταβούλι, θέλει ρεύμα, έχει και το τέτοιο του, πού μπαίνει αυτό, από κάτω. Έχει συν δύο καλώδια εδώ πέρα και κάτι σφιχτήρες, στα 12 εκατοστά από ό,τι διαβάσαμε, το βιδώνεις, έχει κάτι αλουμινό τέτοια, βομβαρδίζει τα μόρια του νερού και τα τρελαίνει, τα κάνει και δεν αφήνει να γίνεται επικάθιση αλάτων και λέει ότι, όπως μας τα λέει, ότι ακόμα και το... Τις παλιές επικαθίσεις τις ξεκολλάει σιγά σιγά. Αυτό λέει, σταδιακά με τον καιρό ξεκολλάει και τις παλιές. Ωραία. Θα το δούμε και τοποθετημένο αυτό επάνω. Αυτό θα είναι μια πρώτη παρουσία και μόλις περάσει λίγο καιρός θα ξαναέρθω, φίλε μου, και αν πραγματικά κάνει δουλειά θα το πούμε τα καλύτερα. Αν δεν κάνει δουλειά θα το στείλουμε πίσω πακέτο. Θα το δώσουμε το χρόνο του να σκεφτεί. Έτσι, έτσι. Πραγματικά θα χαρώ πολύ τα μισά από ό,τι λέει να κάνει. Έτσι. Το παραγγείλαμε από την Αθήνα. Φαίνεται σοβαρό εργαλείο. Θέλω να πιστεύω, λέω, εγώ προσωπικά έχω πιστεί πλέον ότι οι μαγνήτες γενικά όλων των τύπων, είτε αυτός ηλεκτρικός, είτε εκείνο το δαχτυλίδι, είτε οι άλλοι, όλο και κάτι κάνουν. Από εκεί και πέρα. Παίζει θέμα τιμής, ξεκινάνε από τα 80 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 4 εκατοστάρικα περίπου, μου παρουσίασε ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τη Multifern. Εκείνο βγαίνει γύρω στα 4 κάτι... Και δεν τροφοδοτείται από ρεύμα, είναι μαγνητισμένος. Εκείνο το είδα εγώ, καταρχήν το πιάσα στα χέρια μου, το πιάνεις και δεν ξεκολλάει και είναι στην αγορά εδώ και 30 χρόνια, λέει, στην αγορά της Γερμανίας. Αυτό και αυτό το έχω δει αρκετές φορές. Τώρα ποιο είναι πιο καλό, ποιο είναι... Θέλω να πιστεύω από τη στιγμή που βρίσκονται στην αγορά κάτι θα κάνουν. Αλλά τα άλατα είναι ένα σοβαρό θέμα. Έτσι. Σοβαρότατο. Αυτό ήταν μια ψιλοπαρουσία. Το ψάχνουμε. Ναι, θα το κάνουμε δοκιμή. Δηλαδή στην ουσία τα φραγκάλισες για να κάνουμε μια δοκιμή. Αν μείνουμε ευχαριστημένοι θα το πούμε. Αν δεν μείνουμε ευχαριστημένοι πάλι θα το πούμε. Ισχύει. Αυτά.